Ένα όμορφο πενθήμερο γεμάτο διασκέδαση, χαρά και κυρίως αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο υπόσχεται η Οργανωτική Επιτροπή των Πολιτιστικών και Αθλητικών Φορέων Μαΐστρου Αγία Μαρίνα 2013 προς τιμήν της Αγίας Προστάτηδας του Οικισμού. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Ναϊτίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Μαΐστρου, να μας πει τι ακριβώς να περιμένουμε, κύριε Ναϊτίδη, σε αυτό το πενθήμερο. Γεια σας, κύριε Σκεύα, σας και τους τηλεθεατές της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης. Υπάρχει ένα πρόγραμμα γεμάτο όπου κάθε χρόνο η Οργανωτική Επιτροπή προγραμματίζει και βγάζει ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες αυτών που θα επισκεφτούν τον οικισμό μας στη γιορτή αυτή της Αγίας Μαρίνας. Δι' ακριβώς θα περιλαμβάνει, έτσι δώστε μας μια μικρή γεύση. Είναι ένα πενθήμερο πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 12 Ιουλίου και περιλαμβάνει μία ομιλία. Συγκεκριμένα είναι η Αγία Μαρίνα ως πηγή ύδατος πολιτισμού και παράδοσης στον οικισμό μας, όπου έχουμε συνδέσει όλες μας τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας με το όνομα της Αγίας Μαρίνας. Συνεχίζουμε το Σάββατο με Λαϊκή Βραδιά, την Κυριακή με θρακιώτικη ορχήστρα, καθαρά παραδοσιακή θρακιώτικη ορχήστρα και με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων. Τη Δευτέρα έχουμε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Την Τρίτη, την παραμονή της Αγίας Μαρίνας, έχουμε εθελοντική αιμοδοσία από την ομάδα εθελοντών αιμοδοτών της Μαΐστρου και από όλο τον κόσμο καλούμε να αιμοδοτήσει και να έρθει να συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή. Και την Τετάρτη αφιερωνόμαστε στην γιορτή της Αγίας Μαρίνας, όπου και αυτή είναι και η δύναμη που μας αντλεί για να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις δράσεις μας. Κύριε Ναϊτίδη, γιατί αξίζει κάποιος Αλεξανδροπολίτης, Ευρύτης, Θρακιώτης γενικότερα, να έρθει στις εκδηλώσεις? Τι είναι αυτό το τόσο ξεχωριστό που θα δει και πώς θέλετε εσείς να τον κερδίσετε προκειμένου να σκέφτεται έτσι το Μαΐστρο ως τόπο και διασκέδασης και χαλάρωσης, αλλά ίσως και προορισμού? Αυτό το κερδίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το κερδίσουμε μόνο στις εκδηλώσεις. Έχουμε μια συνεχή δράση οι φορείς της Μαΐστρου. Με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με τους συλλόγους μας να έχουν συνεχή δραστηριότητα, με την ομάδα αιμοδοτών να έχει ίσως την καλύτερη ηλικιακή ομάδα στην πόλη μας. Γενικότερα έχουμε κερδίσει τον κόσμο και δεν έχουμε ούτε ανταγωνισμό να κάνουμε με κάποιους άλλους συλλόγους, τίποτα. Εμείς αυτό που θα προβάλλουμε είναι κάτι πολύ οργανωμένο. Και απλά όσοι έχουν συμμετέχει και σε άλλες εκδηλώσεις και έχουν έρθει και του χρόνου ή πριν από χρόνια που γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα, ξέρουν πολύ καλά τι θα αντικρίσουν εκεί. Να σε ρωτήσω το εξής, κύριε Ναϊτίδη. Έχετε αποδείξει έμπρακτα με τις εκδηλώσεις που κάνετε συνέχεια, και φυσικά δεν μιλάω μόνο για τις εκδηλώσεις προς τιμή της Αγίας Μαρίνας, αλλά είστε ένας σύλλογος πάρα πολύ δραστήριος. Και αναρωτιέται κανείς τη σήμερινή ημέρα, με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, πώς μπορεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαΐστρου και είναι συνέχεια μπροστά, υπάρχει χρηματοδότηση, άμα θέλετε, και από πού προέρχεται αυτή? Στηρίζει ο Δήμος, βοηθάει κάποιος φορέας? Όχι, κύριε Σκεύα, αυτό έχουμε βγάλει εμείς μέσα από το Σύλλογο. Το έχουμε βγάλει πραγματικά. Το να σκεφτόμαστε πάντα το οικονομικό και γι' αυτό και προχωράμε με αυτό το ρυθμό. Όχι, δεν έχουμε. Οι δράσεις μας, οι περισσότερες, έχουμε πάρα πολλές εθελοντικές δράσεις. Και όπου χρειάζεται οικονομικό, κάπου το οικονομικό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, πραγματικά πιστέψτε με, είναι από τις συμμετοχές όλων σε διάφορες εκδηλώσεις, σε διάφορες δραστηριότητες που κάνει ο Σύλλογος. Άρα λοιπόν, αυτά που δίνει ο κόσμος στο Σύλλογό μας, εμείς τα αποδίδουμε μέσα από δράσεις και με βοήθεια, έτσι ώστε να κάνουμε να αναβαθμίσουμε τον οικισμό μας. Πάρτε παράδειγμα τις εκδηλώσεις τώρα. Οι διοργανωτές είναι όλοι οι φορείς του οικισμού και σε διοργανωτές είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Τι θα κερδίζαμε αν παίρναμε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης 1.000 ευρώ? Δεν κάναμε αίτηση καθόλου. Αυτό που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο με τη Δημοτική Αρχή τώρα, συνεχόμενα με τις Δημοτικές Αρχές του τόπου μας, έχουμε μια άριστη συνεργασία όπου κερδίζουμε πολλά περισσότερα. Πιστέψτε με, το χιλιάρικο δεν κάνει τίποτα. Ο επόμενος στόχος για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου είναι ποιος? Και το πλάνο του, άμα θέλετε, για το επόμενο διάστημα. Ναι. Ο επόμενος στόχος είναι να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε. Να τα διατηρήσουμε, να τα αναβαθμίσουμε στο σημείο που μπορούμε. Αλλά σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά. Είναι αυτά που φαίνονται και είναι και πράγματα από πίσω, πράγματα τα οποία δεν φαίνονται.
αλλά παράγουν πολύ σημαντική δουλειά για τον οικισμό μας. Αυτό που έχουμε εμείς να σε ευχηθούμε λοιπόν είναι να τα πάτε πολύ καλά, να προσελκύσετε κόσμο. 12 με 17 Ιουλίου λοιπόν. 12 με 17 Ιουλίου. Το ραντεβού δίνεται πού? Το ραντεβού στις 12 του μηνός. Είπαμε την ομιλία θα την κάνει ο Πάτερ Ιωάννης Καζάκος, ο οποίος είναι και ο ιερέας του οικισμού μας, θα την γίνει στο πολιτιστικό κέντρο. Οι δύο βραδιές, η παραδοσιακή και η λαϊκή, θα γίνουν στο γήπεδο της Μαΐστρου. Ο διαγωνισμός ζωγραφικής θα γίνει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Η αιμοδοσία θα γίνει στην κεντρική πλατεία του οικισμού. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν υπάρχει συγκεντρωμένες όλες οι εκδηλώσεις σε ένα μέρος. Έχουμε διάσπαρτα τις δράσεις μας για να δει ο κόσμος το τι έργο προσφέρουμε και το πώς θα έχουμε όλα φτιαγμένα έτσι όπως πρέπει να είναι. 5 μέρες λοιπόν στο Μαΐστρο, γεμάτες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναϊτίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μακάρι να πάτε τόσο καλά όσο περιμένετε και όσο θέλετε. Ο κόσμος θα μας βοηθήσει. Ο κόσμος που μας βοηθάει πάντα. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι θα πάμε καλά. Και εμείς τους ευχαριστούμε. Πραγματικά τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο που συμμετέχει και μας δίνει δύναμη να κάνουμε όλα αυτά που συζητάμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κύριε Ναϊτίδη. Καλό σας βράδυ. Συνεχίζουμε τα θέματα μας, κυρίες και κύριοι. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα στην Αλεξανδρούπολη έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Ιδιαίτερα τα αδέσποτα στους δρόμους της πόλης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το Δήμο. Σε αυτό το γεγονός έρχεται να προσθεθεί και το φαινόμενο της εγκατάλειψης οικώσεων των ζώων σε πολλά χωριά του Δήμου, αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια την Αλεξανδρούπολη. Ένα τέτοιο σημείο είναι και ο χώρος του πάρκου του πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα, τα ετοιμόρο μπακτήρια του οποίου αποτελεί κοινό μυστικό, πως είναι χώρος εγκατάλειψης σκυλιών από ασυνείδητους.